Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Έχει διλήμματα καλώς, νομίζω τρία από ό,τι έχω καταλάβει ο ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Αυτά τα οποία πιστεύαμε εξ αρχής και χωρίς ιδιαίτερο ρεπορτάζ φαίνονται κάποια πράγματα και έχουν ξεκαθαρίσει αρκετά και το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένας ξεκάθαρος κορμός, τον είδαμε με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και με τον Ατρόμητο, που ήταν παιχνίδια έτσι μεμονωμένα, χωρίς μπρος-πίσω κάποια άλλα μάτς κυπέλου ή άλλες υποχρεώσεις. Και υπάρχουν τρεις θέσεις στις οποίες ο πονοκέφαλος νομίζω ευχάριστος είναι. Σίγουρα. Όχι κάτι σοβαρό. Όταν για παράδειγμα δεξιά στην επίθεση έχεις να διαλέξεις μεταξύ του Ζίφκοβιτς και του Ντεσπότοφ, δεν είναι τόσο σοβαρό το θέμα. Είναι ο λεγόμενος ευχάριστος πονοκέφαλος. Από και πέρα τακτικά ποιον φορ θα βάλει, τι θέλει να κάνει, τον Μπράντον που είναι καλύτερος στο χώρο ή τον Σαμάτα που σαφώς είναι καλύτερος να παίξει με πλάτη εκτός περιοχής. Και το κυρίαρχο του Κωνσταντέλια με τον Μουρκ, και το λέω κυρίαρχο γιατί οι πιο πολλοί ας πούμε θέλουν να βλέπουν τον Κωνσταντέλια, να το θέσω έτσι. Ο προπονητής θέλει να βλέπει κάποια άλλα πράγματα, σε αρκετές περιπτώσεις θεωρεί ότι με τον Μουρκ κοντά στο φορ ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερα σε σχέση με τον νεαρό Έλληνα, για τον οποίο έχει πει ότι πολλές φορές τραβιέται μακριά από τον φορ και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα. Τέλος πάντων, αυτά είναι και τα σημερινά. Αυτά νομίζω ότι δεν τα έδειξε και χθες, δεν ξεκαθάρισε ποιους έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει. Στα υπόλοιπα, λίγο πολύ, είναι δεδομένο ότι θα παίξει ο Κοτάρσκι, θα παίξει ο Κουλιεράκης με τον Κετσιόρα. Θυμίζω ότι τραυματίστηκε και ο Μιχαηλίδης, με ένα διάστημα τον έχει αφήσει έξω από το παιχνίδι και θα δούμε τώρα ενώ της Τετάρτης τι θα συμβεί. Στα μπακ είναι βέβαιο ότι θα είναι ο Σάστρε με τον Μπάμπα, και εδώ πλέον η τρίτη επιλογή στον πάγκο είναι ο Ότο. Αρχίζει και μπαίνει ο Ισπανός, μπορεί να παίξει και από τις δύο πλευρές. Κατά βάση θα είναι δεξιός μπακ. Και Ότο, θυμίζω, αφήνει έξω τον Ράφα Σοάρες και Ότο θα είναι βασικός αυτό το σχέδιο την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό. Ο Μεϊτέ με τον Οσδόεφ φυσικά στα χαφ. Ο Τάισον είναι βέβαιος, ο μόνος βέβαιος μπροστά στην επίθεση, και αυτό είναι λίγο πολύ αυτονόητο. Και είναι, ναι, αυτό. Ναι, είναι ο εκφραστής των επιθέσεων, είναι ο πολυτιμότερος. Έχει φτιάξει και τρομερό δίδυμο τον Μπάμπα, δεν το χαλάς αυτό εύκολα. Σωστά, σωστά, η αριστερή πλευρά είναι εξαιρετική, συνεργάζεται με μεγάλη ευκολία και αποτελεσματικότητα. Και παίζουν τώρα οι άλλες τρεις θέσεις μπροστά στην επίθεση. Με τον Παναθηναϊκό είχε επιλέξει τον Μπράντον γιατί έλειπε και ο Σαμάτα, τον Μουρκ και τον Ντεσπότοφ. Με τον Ατρόμητο έβαλε τον Ζίφκοβιτς αντί του Ντεσπότοφ. Τα αλλάζει χωρίς να τίθεται θέμα κυρίως φόρμας, είναι θέμα αντιπάλου, θέμα αναγκών. Πάντως, Δημήτρη, σε κάθε παιχνίδι. Mm-hmm. Λέμε συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις για ευχάριστο πονοκεφάλαιο, που ισχύει. Αλλά νομίζω εν προκειμένου έχει μια αξία παραπάνω για τον ΠΑΟΚ να έχει αυτές τις επιλογές στον πάγκο, επειδή παίζει κοντρά σε μια ομάδα που γενικά έχει τον πάγκο, δηλαδή έχει αυτό το όπλο να φέρνει νέους παίκτες από το 60 και μετά. Οπότε θέλει και ο ΠΑΟΚ να έχει μια μισή ομάδα νέα από το 60 και μετά. Σωστά, σωστά. Το ποδόσφαιρο πλέον έχει αλλάξει. Ναι. Παρουσία 16 παικτών. Και τόσες αλλαγές του έχουν αλλάξει πάρα πολύ, το λέει συνέχεια ο Λουτσέσκου, για να πεις και τους παίκτες του ότι έχουν μεγάλη αξία αυτοί που μπαίνουν από τον πάγκο και το πόσο μπορεί να αλλάξει η μισή ομάδα. και με την τακτική του, με όλη αυτή την χρησιμοποίηση τόσων πολλών παικτών, γιατί έχει ενεργούς πάνω από 20, τους έχει όλους φρέσκους, τους έχει ικανοποιημένους, δείχνει δίκαιο στα αποδυτήριά του. Και όλη η φρεσκάδα που βγάζουν και πνευματική και αγωνιστική βοηθάει τον ΠΑΟΚ να έχει τέτοια αποτελέσματα και στους θεσμούς που παίζει
και με την απόδοση την οποία πιάνει στα γήπεδα. Δημήτρη, ίσως και αυτό που λες σωστά είναι ότι και η ΑΕΚ έχει τέτοιο πλεονέκτημα, έχει ναι. πάρα πολλούς παίχτες ποιοτικούς και ξεπερνάει και τα προβλήματά της. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει προβλήματα τραυματισμών τόσα πολλά. Θα έχει από εδώ και πέρα πολλά παιχνίδια. Πολλά μαζεμένα. Σωστά. Ήθελα να σου πω ότι ίσως ακουστεί λίγο παράδοξο αυτό που θα ρωτήσω, επειδή ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Αλλά υπάρχει πίεση. Και το λέω επειδή okay, παίζει κοντρά σε έναν αντίπολο που έχει εντυπωσιακό σερί, 5-6 νίκες και κατά πόσο θέλουν να αποδείξουν πράγματα πάνω στον. Όχι, Θεσσαλονίκη, γενικότερα στον ΠΑΟΚ. Η πίεση που υπήρχε για το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι ένα εξάποντο παιχνίδι με έναν μεγάλο αντίπαλο που η γενική αίσθηση είναι ότι μαζί με τον ΠΑΟΚ έχουν τον πρώτο λόγο, όπως δίνει και η βαθμολογία για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος για πολλούς και διάφορους λόγους. Τώρα εντός ομάδας και στην τεχνική ηγεσία, αν το τι έχει συμβεί στα προηγούμενα μάτς και ειδικά στο τελευταίο, όπου υπήρχε πολύ μεγάλο μπέρδεμα στον ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλο μπέρδεμα και με ευθύνη του προπονητή και το ξέρουν και το τι συνέβη την εβδομάδα της ετοιμασίας κτλ. Πήγε να κοντράρει τη φιλοσοφία του και τον μπέρδεψε πολύ. Αν εντός τεχνικής ηγεσίας σε αυτή την τακτική προετοιμασία δόθηκε παραπάνω έμφαση, έχουν πίεση, έχουν άγχος, εκείνοι το ξέρουν. Κατά τα άλλα, τι να διαφέρει, πάω Παναθηναϊκός, πάω Ολυμπιακός, πάω ΚΑΕΚ σε αυτή τη συνθήκη, εξάποντα παιχνίδια και την ομάδα και για τον κόσμο το ίδιο είναι, όπως και ο κόσμος σήμερα θα είναι και πάλι από νωρίς στο ξενοδοχείο για να τους συνοδεύσει μέχρι το γήπεδο με μια μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία. Ωραία. Είχαμε και δηλώσει με ΙΤΕ, νομίζω σαν να έκλεισε το μάτι, μια πρώτη στάση για επέκταση, όχι επέκταση, για να παραμένει μόνιμο στον ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά στη συνδρομητική είπε ότι ναι, γιατί όχι, να το δούμε, να το συζητήσουμε, αλλά τώρα είμαι συγκεντρωμένος στο μάτι, ναι. στις υποχρεώσεις μου. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πει κάτι άλλο. Δεσμεύεται. Ναι. Το ξεκάθαρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει, είναι μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να τον κρατήσει. Και όλη αυτή η προσπάθεια ξεκινάει με το να πείσεις τον ποδοσφαιριστή να είναι μαζί σου. Να πας στην Μπενφίκα, τον έχεις μαζί σου. Αυτό είναι σε εξέλιξη, έτσι ώστε βεβαίως να πάει ο ΠΑΟΚ στην Μπενφίκα και να ρίξει και τη ρήτρα που αυτή τη στιγμή είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή μετάδοση να έχεις στο ντέρμπι.